Ατελείωτες ουρές και ταλαιπωρία περιμένουν τους πολίτες που θα θελήσουν να διεκπαιρεώσουν υποθέσεις τους στην υπηρεσία αλλοδαπών της αποκεντρωμένης διοίκησης στη Θεσσαλονίκη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων χάνουν ένα μεροκάματο, αφού όπως καταγγέλνουν θα πρέπει να στηθούν στην ουρά από τα ξημερώματα, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκασμένοι να επιστρέφουν ξανά και ξανά μέχρι να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν την υπόθεσή τους. Αν έρχεσαι 12 το βράδυ, μπαίνεις στο πρώτο ώρα 8 το πρωί. Πάρει το νούμερο, την προτεραιότητα και αναλόγως. Αλλά τα νούμερα τα γράφουν από ώρα 8 το 12 το βράδυ που λέμε. Έχει δυνατότητα να γράφει το όνομα εκεί και σε φωνάζει ώρα 8. Ποιο ήρθε ο πρώτο, ο δεύτερο. Τώρα να φανταστείς τι γίνεται. Εσείς τώρα πόση ώρα είστε εδώ? Εγώ που ήρθε ώρα 9.30, να έχω περίπου 1.5 ώρα. Τις 2 η ώρα το πρωί. Από άλλα τα χωριά, το βράδυ δηλαδή. Πρωί. Και ήρθαμε εδώ πέρα, περιμένουμε στη σειρά και τρέχουμε σαν τα γαϊδούρια. Πληρώνουμε και πάλι ξανά μας έχουν στη σειρά και στο περίμενε. Τι θα κάνετε εσείς? Τι θα κάνουμε εμείς, ανανέωση θα κάνουμε. Περιμένει και άλλη μια ώρα, δύο, ποιος ξέρει. Και τελικά τι θα γίνει και όταν τι φτάσει? Τι θα γίνει, εγώ θα δηλώσω τα διαβατήρια των παιδιών. Φωτοτυπίες έκανα 13 ευρώ. Και θα περιμένω αυτό και θα κάσω και το μεροκάματο. Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα διαμαρτύρονται καθώς είναι αναγκασμένοι να υποβάλλονται σε αυτή τη δοκιμασία και επιπλέον πληρώνουν αρκετά μεγάλα ποσά για την ανανέωση της άδειας παραμονής τους. Έχει ένα γραφείο εδώ που τα λέει τι θέλει. Όμως όταν πας εκεί άλλα βγαίνουν. Ίσως μπορεί να υπάρχει πιθανόν και κάπου κάποια που δεν καταλαβαίνουμε. Άρα σε τέτοιο περιπτώσεις όμως μπορούν να βάλουν, γιατί έχουμε παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν το τελειώσει σχολείο εδώ, για να βάλουν και μεταφράσεις. Όπως έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Για να ευκολούν και αυτοί εκεί, αλλά και εμείς. Από πού είστε και πόσα χρόνια μένετε? Από την Αλβανία είμαι, από το 98 είμαι εδώ, στην Ελλάδα. Κανονικά, με καρτιά, κάνα λάθος. Τώρα ήρθατε εδώ πέρα για την ήρθαμε, τελειώσαμε, αλλά Παναγία μας βγήκε. Την ανανέωση της κάρτας. Έτσι. Να τελειώσει αυτό το θέμα κάποτε. Νούμερο 69. Έχω έρθει 5 η ώρα το πρωί και είχα αριθμό 108. Και δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω. 2. Μέχρι τη 2 εύχομαι να τελειώσω. Μια πληροφορία να πάρουμε. Νούμερα λέει μετά τις 12 το μεσημέρι. Εγώ όμως έχω τα παιδιά σχολείο. Ποιος θα μου τα πάρει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Το κράτος, δεν ξέρω. Και πληρώνουμε κάθε χρόνο. Πληρώνουμε εδώ την άδεια διαμονής. Εγώ για 10 ετήσεις έδωσα 300 ευρώ. Για 10 χρόνια έδωσα 300 ευρώ. 900 ευρώ. Μάλιστα, μια κυρία εξέφρασε το παράπονο για την τιμητική πολιτογράφηση που έγινε στο γνωστό ηθοποιό του Χόλιγου, Tom Hanks. Από το Οκτώβριο. Κάθε φορά κάτι ζητάνε και να σας πω και ένα παράπονο. Τελευταία είπα από αυτό το Tom Hanks. Έδωσαν πολίτη Ελλάδας. Εγώ 23 χρόνια είμαι παντρεμένη με Έλενα από εδώ, από το Ασβεσταχώρι είναι άνθρωπος και δεν μου δίνουν το ταυτότητα. Δηλαδή έχουμε 22 χρόνια κοριτσάκι. Δηλαδή το Tom Hanks έγινε Έλενας. Εγώ 23 χρόνια εδώ δεν μου δίνουν ταυτότητα, παιδιά. Έδωσαν τελευταία φορά 10 χρόνια άδεια και πάλι τώρα, από το Οκτώβριο μέχρι τώρα έρχομαι, 1.200 χάρτια θέλουν. Πριν από λίγες ημέρες, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, έφερε το θέμα στη Βουλή, μιλώντας μάλιστα για ύπαρξη κυκλωμάτων που μέσω δικηγορικών γραφείων και υπηρεσιακών παραγόντων εκμεταλλεύονται ομογενείς και αλλοδαπούς, υποσχόμενα έναντι αμοιβής επιτάχυση της εξέτασης του αιτήματος πολιτογράφησης. Ο κ. Γιαννούλης ετήθηκε την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου για την υλοποίηση ευνοϊκότερων διατάξεων για τους ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έθεσε επίσης το ζήτημα ευνοϊκότερης μεταχείρισης των συζύγων των ομογενών από την Αλβανία και υποστήριξε ότι οι σύζυγοι έλκοντας το δικαίωμα από τους ομογενείς έχουν το απαραίτητο δελτίο ομογενούς, ωστόσο όταν αυτοί αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια το χάνουν. Σημείωσε παράλληλα πως τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια εκκρεμούν πάνω από 60.000 αιτήσεις πολιτογράφησης.